Λάκη τον Όπουλα μου ζήτησαν να κάνω βίντεο την καφετέρια το Πάνθεο. Αυτό παιδιά ήταν η καφετέρια το Πάνθεο. Καλά, μη σας πω τι γινόταν εδώ πέρα. Ακούγονται πολλά ότι αυτοκτόνησε αυτός που το είχε και διάφορα άλλα τρελά. Αν βρεις καλύτερη θέα από αυτήν εδώ, στην Αγία Βαρβάρα, δείξε μου βίντεο. Λοιπόν, αυτή η καφετέρια ήταν απίστευτη, μάζευε πολύ κόσμο. Κάποτε είχε και φύλακα εδώ για να μην πλησιάζει κανένας. Το θυμάσαι εσύ εδώ, τι γινότανε? Θυμάσαι εδώ, ο γατούλα τι γινότανε? Ήσουν αγέννητη, γι' αυτό δεν θυμάμαι. Από εδώ ήταν τα σκαλιά για να ανέβεις εκεί πάνω. Ένα άδειο κουφάρι είναι. Γενικά δεν σας πιάνει ένα δέος ότι ήσουν σε ένα σημείο που γινόταν της πουτάνας, μιλάμε, δεν είχε να κάτσεις, να παρκάρεις, δεν είχε μαλάκα, σου λέγε δεν έχω χώρο. Και τώρα μαλάκα κοίτα εδώ, καταχνιά, καταχνιά μαλάκα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο εσωτερικός χώρος, το από το Πάνθεον, εδώ ήταν ο εξωτερικός. Εδώ είχα κάτσει τελευταία φορά. Θυμάμαι είχα πάρει και ένα παγωτό. Εδώ ήταν το μπαρ. Και αυτό εδώ ήταν εξωτερικός χώρος. Παιδιά, φανταστείτε αυτό εδώ το κομμάτι. Δεν πάω τώρα γιατί καλά σταθερό είναι. Φανταστείτε αυτό το κομμάτι τώρα εδώ. Ευθεία δεν υπήρχε τα δέντρα. Μιλάμε, καθόσουν εδώ τραπεζάκι και είχε θέα. Τι να σου πω, καρφί. Καρφί, όλη τη. Εδώ κοίτα. Όσοι μένουν Αγία Βαρβάρα εννοείται το ξέρουν. Γάλλιο, Χαϊδάρι τα ξέρουν. Λένε ότι χρώσταγε πάρα πολλά ο τύπος και αυτοκτόνησε. Έτσι λένε. Τζάκι εδώ πέρα. Κοίτα εδώ θέα, καθίσουν εδώ. Καθίσουν τώρα εδώ. Και κοίτα θέα. Εδώ ήταν πριβέ και καλά. Βλέπεις. Πριβέ. Μύγες, κολόμύγες. Έχει και πάνω όροφο, αλλά από ό,τι βλέπω έχουν κλείσει την είσοδο. Εδώ έχει ένα σαν συντριβανάκι. Και εκεί ήταν είσοδος εδώ πέρα. Και μπαίνες. Τώρα παιδιά. Μαλάκα τα έχουν κλέψει όλα. Μέχρι και τον πίνακα έχουν κλέψει. Λοιπόν, φύγαμε και από αυτό το σημείο. Είπαμε φουλ αναμνήσεις. Που ζήσαμε εμείς. Καθημερινή μας θέα παιδιά. Που πηγαίναμε για καφέ. Δηλαδή ο Άταλος. Πέρα πέτρα και αυτά. Δεν έκλανα καμία. Από αυτό εδώ. Η θεία ήταν φανταστική. Και μετά από αυτή εδώ, η καλύτερη θεία είναι στο χιστό.